Καλησπέρα σας, είμαι ο Χάρης Μανουλίδης και είστε συντονισμένοι στον Ειδευτικό Οργανισμό Ελλήνων. Παρέα θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπεσίκτας και την Νίρμπουκ, το οποίο διεξάγεται στην Μπεσίκτας Αλκαταρά Αρένα της Κωνσταντινούπολης. Διευθυντές της αναμέτρησης είναι η Λορέντσο Μπαλντίνη ο Ιταλός, ο Μάρτιν Νικολόφσκης και ο Ουρός Νίκολιτς ο Σέρβος. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και τα πρώτα δευτερόλεπτα έχουν κυλήσει με την Μπεσίκτας να χρεώνεται από ένα φάουλ και την Νίρμπουκ να μην μπορεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή. Η Μπεσίκτας είναι τώρα αυτή που βρίσκεται στην επίθεση. Με τον Josh Adams, τον John DeBlair, τον DJ Swabery, τον Gilly Williams και τον Juan Palacios, η Μπεσίκτας έχει παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Η ευκαιρία, η Νίρμπουργκ δεν σπαταλά την πρώτη της ευκαιρία και παίρνει προβάδισμα μέσα στην Κωνσταντινούπολη και κάνει το 0-2. Για να δούμε μια προσπάθεια για απάντηση από την Μπεσίκτας, η οποία όμως δεν τα καταφέρνει. Μπεσίκτας επιδίωξε την απάντηση στο σκορ, όμως η μπάλα θα επανέρθει από την τελική γραμμή καθώς αστόχησε στο σούτ που επιδίωξε. Και τώρα η Νίρμπουργκ. Η μπάλα βρίσκεται στο χώρο του κέντρου. Σταυρωτή τρίπλα για να περάσει το όριο της επίθεσης. Εύστοχο καλάθι για την Νίρμπουργκ, η οποία διευρύνει το σκορ της στο 0-5 και φαίνεται ότι από την αρχή θα βάλει δύσκολα στην Μπεσίκτας. Την Μπεσίκτας την οποία έχει κερδίσει στο προηγούμενο μεταξύ του παιχνίδι, το οποίο είχε διεξαχθεί στις 31 Οκτωβρίου και την είχε βρει νικήτρη και είχε χάσει Νίρμπουργκ με 64-70 μέσα στην έδρα της. Για να δούμε αν θα μπορέσει σήμερα να πάρει εκδίκηση, σε εισαγωγικά να μας επιτραπεί η έκφραση, από την αντίπαλό της. Συνεχόμενο τρίποντο από την Νίρμπουργκ με τον Ουρμπάν να είναι αυτός ο οποίος ευστοχεί και κάνει το 0-8, το οποίο φέρνει και την Μπεσίκτας να καλεί time out. Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Μπεσίκτας μετά τις οδηγίες του προπονητή της μπόρεσε να αντιδράσει και να πετύχει το 2-8 με ένα πολύ ωραίο καλάθι. Τώρα όμως η Νίρμπουργκ είναι αυτή η οποία θα ξαναπάρει το προβάδισμα 8 πόντων, το οποίο παίρνει από ένα πολύ όμορφο lay-up το οποίο επετεύχθη. 2-10 το σκορ, 7-22 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Νίρμπουργκ. 1-3 είναι τα σούτ τα οποία έχει ευστοχήσει η Μπεσίκτας, ενώ αντίστοιχα η Νίρμπουργκ είναι αυτή η οποία με 4-6 και 66% ευστοχία οδηγεί το σκορ και έχει προβάδισμα. Για να δούμε, υπάρχει μια διένεξη αυτή τη στιγμή με τον προπονητή της Νίρμπουργκ και τους διαιτητές, οπότε γι' αυτό λίγο καθυστερεί η εξέλιξη του αγώνα. Μπεσίκτας επαναφέρει την πλάγια γραμμή, 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης της. Για να δούμε την κορυφή της ρακέτας, πολύ ωραίο καλάθι, το οποίο φέρνει την Μπεσίκτας λίγο πιο κοντά στο σκορ, αν και ακόμα η απόσταση είναι μεγάλη για τη γηπεδούχη ομάδα. Ο Στρόμπερι ήταν αυτός ο οποίος ευστόχησε προηγουμένως, ο Στρόμπερι με το νούμερο 24, έχει βοηθήσει πολύ την Μπεσίκτας το τελευταίο καιρό. Η
Είναι η Μπεσίκτας η οποία φέρνει ακόμη πιο κοντά το δίκτυο σκορ με ένα πολύ ωραίο καλάθι και το 7-10 είναι γεγονός. Η Νίμπουργκ για να δούμε θα μπορέσει να ξεφύγει ξανά. Ελύσεται γύρω από το 6-75. Πολύ ωραίο καλάθι. Εκπληκτικό από το Λόρενς, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο τρίποντο ξαναδίνει αέρα 6 πόντων στην Νίμπουργκ, η οποία φαίνεται να θέλει να κρατήσει μια διαφορά ασφαλείας από τον αντιπαλό της. Για να δούμε τώρα φάουλ το οποίο κερδίζουν οι παίκτες της Μπεσίκτας. Ο Στρόμπερ είναι αυτός ο οποίος θα το πάρει, καθώς πήγαινε να εκτελέσει το lay-up αλλά ο Ουφράν το σταμάτησε και στάθηκε εμπόδιο μπροστά του, οπότε επειδή είχε ξεκινήσει την προσπάθεια για το καλάθι θα εκτελέσει δύο βολές για να δούμε αν θα μπορέσει να καταφέρει να μειώσει σε 9-13 αν ευστοχείς και στις δύο. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Για να δούμε και τη δεύτερη προσπάθεια. Άστοχο στην δεύτερη, όμως μαζεύει το lay-up και θα δοκιμάσει για ένα τρίποντο. Όχι, διστάζει. Πασάρει έξω. Πολύ ωραίο τρίποντο καλάθι. Για να δούμε και τώρα στο τρίπολο γήπεδο. Γρήγορο ρυθμός παιχνιδιού. Καλάθι και φάουλ το οποίο κάνει ο Παλάσιος. Επάνω στον Γκόρτ, ο οποίος με μια μακρινή πάσα κατάφερε να βγει στην αντεπίθεση και να φέρει σε δύσκολη θέση την Μπεσίκτας, η οποία το προβάδισμα που κέρδισε, τους πόντους που κατάφερε να πιστωθεί, τους χάνει στην αντεπίθεση, καθώς ευστοχή και στην βολή ο παίκτης της Νίμπουργκ και έρχονται, η διαφορά μεγαλώνει κι άλλο, στους 4 πόντους. 5-52 για τη λήξη του αγώνα, του δεκαλέπτου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πολύ ωραία καλάθι, αλλά στοχή και έρχεται όμως από πίσω σαν τρένο, αν μας επιτρέπετε η έκφραση. Ναι. Μάχη σώμα με σώμα για την κατοχή της μπάλας. Ο Κλάρκ ήταν αυτός ο οποίος πριν παρενέβη. Και τώρα ο Λόρενς θα επαναφέρει για την Νίμπουργκ από την πλάγια γραμμή. Δεξιά όπως επιτίθεται η τσεχική ομάδα. Ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται ότι θα δυσκολέψει αρκετά και τις δύο ομάδες, καθώς είναι ισόβαθμες στην Ευρώπη. Τα πηγαίνουν πολύ καλά σχετικά και οι δύο έχουν από 17 πόντους σε 10 αναμετρήσεις, οπότε διαφαίνεται ένα δύσκολο παιχνίδι. Για να δούμε επαναφορά την τελική γραμμή για την Νίμπουργκ. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Λύσεται κατά την ρακέτα πάρα πολύ όμορφα και πετυχαίνει το καλάθι. 800. Ωραία προσποίηση. Πολύ έξυπνο καλάθι από την Μπεσίκτας, η οποία φέρνει το σκορ πιο περνάει μπροστά. Όμως η Νίμπουργκ ήταν αυτή η οποία προσπάθησε να αντιδράσει, δεν τα καταφέρνει. Και να πάλι η Μπεσίκτας στο προσκήνιο. Πηγαίνει για το lay-up, δεν τα καταφέρνει. Τώρα στον ευνηδιασμό, πολύ ωραία πάσα από τον Λόρενς, ο οποίος φέρνει σε περίοπτη θέση τον Γκριζ, ο οποίος δεν διστάζει με ένα πολύ εύκολο καλάθι να κάνει το 15-20 για την Νίμπουργκ. Thank you.
Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα μας εκπλήξει μέχρι το τέλος. Ο Λόρες είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον πάγκο για την Νίμπουργκ. Καθώς το παιχνίδι θα είναι μακρύ, θα χρειαστεί ένα rotation από τους δύο προπονητές στο να μπορέσει να υπάρξει σωστή διαχείριση. Πολύ ωραίο, παραλίγο το πανέμορφο κάρφωμα. Όμως κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθηκε. Τώρα η Μπεσίκτας είναι αυτή η οποία τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Σταματάει για να πάει σε ένα πιο σετ παιχνίδι. Επιχειρεί το τρίποντο. Πολύ ωραίο καλάθι στην αδύναμη πλευρά από τον Κλάρκ, ο οποίος φαίνεται ότι με τους πόντους του δίνει αέρα και ανάσες στην γηπεδούχο Μπεσίκτας, η οποία μειώνει στο 18-20. Τώρα μετά το εύστοχο καλάθι του Μπιράκ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ορεξάτος σήμερα, καθώς μπορεί να έχει σημειώσει κάποιους ιδιαίτερους πόντους, αλλά η δραστηριότητα του μας στο γήπεδο είναι εμφανέστατη. Τώρα ένα πολύ εύκολο rebound. Νομίζω ότι τα αμυντικά και επιθετικά rebound είναι αυτά που θα κρίνουν το παιχνίδι, καθώς οι δεύτερες ευκαιρίες που θα έχει μια ομάδα που θα συλλέγεται επιθετικά θα τις δώσουν και παραπάνω προσπάθειες για ευνηδιασμό στην αντίπαλη, μέσα στην αντίπαλο καλάθι. Η Μπεσίκτας, η οποία πάλεψε ο Άνταμς για να την κρατήσει, για να πάρει το αμυντικό rebound, τα κατάφερε και όταν πήγε να βγει στον ευνηδιασμό τη σταμάτησαν με φάουλ και επαναφορά για τους γηπεδούχους. Ο Φράν είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει τον πάγκο για τους, για τους Τσέχους της Νίμπουργκ. Δύο και 50 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μάχη σώμα με σώμα κάτω από το ζωγραφιστό της Νίμπουργκ. Για να δούμε ποιος θα βγει νικητής. Ο παίκτης της Νίμπουργκ είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν το προβάδισμα στο rebound και φεύγουν στον ευνηδιασμό. Για να δούμε από την πλάγια γραμμή. Πολύ ωραίο καλάθι για την Νίμπουργκ, η οποία ανοίγει κι άλλο την ψαλίδα με τον Μπουμπαλά στο 18-25 να διαγράφεται στον πίνακα. Υπάρχει τραυματισμός για τον παίκτη της Νίμπουργκ, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει τη μέση. Και έτσι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Ο τραυματισμός του έγινε την ώρα που υπήρχε ένα screen από τον Κλάρκ. Ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει και στη δύναμη, καθώς οι δύο ομάδες διαθέτουν παίκτες με φοβερά σωματικά προσόντα. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Κλάρκ, ο οποίος έρχεται, συγγνώμη, ο Πουμπαλά ήτανε, διορθώνω. Για να δούμε. Πολύ ωραία προσπάθεια, έξω η μπάλα. Κλάρκ. Τρεις πόντια ακόμα στο σακούλι της Μπεσίκτας, η οποία προσπαθεί να επιστρέψει και να πάρει το προβάδισμα. Μπέι. Την Νίμπουργκ ελύσεται στα 6.75. Για να δούμε, πατάει γραμμή, αλλά αδιστά. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και χτυπάει στο σίδερο πριν καταλήξει στα χέρια του Κλάρκ, ο οποίος μαζεύει το αμυντικό rebound και βγάζει την ομάδα του σε σετ παιχνίδι. Κατά τη ρακέτα της Νίμπουργκ τώρα. Ο Σαν Λί είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Σαν Λί, ο οποίος είχε προβάδισμα απέναντι στον Μπάρακ, το οποίο εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, οδηγώντας τον αντίπαλό του να του κάνει να πέσει σε φάουλ.
το οποίο να δούμε αν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί με τις δύο βολές που του χρεώθηκαν και θα εκτελέσει αμέσως τώρα. Σε περίπτωση που θα στοχίσει, θα προχωρήσει το 23-27, το οποίο ίσως να μπορεί να μειωθεί κι άλλο η διαφορά αυτή στο 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα που απομένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. ...22-27, εύστοχος στην πρώτη βολή του. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη. Εύστοχος και στη δεύτερη. 23-27 το σκορ αυτή τη στιγμή. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και τους δύο προπονητές, καθώς σε βαθμολογικό επίπεδο, καθώς οι δύο ομάδες πηγαίνουν χέρι-χέρι με τους 17 πόντους να τους συνοδεύουν και να μην μπορούν να... και αυτό το παιχνίδι να αποτελεί οδηγό για τη συνέχεια. Νέες βολές τώρα για την Μπεσίκτας, η οποία θα μειώσει το 24-27. ...52 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 25-27 μετά από την δεύτερη εύστοχη βολή του Σιπάχ. Για να δούμε στην Κωνσταντινούπολη τι λήξη θα έχει αυτό το παιχνίδι. Στα 10 δευτερόλεπτα που απομένουν, 9-8-7 για την επίθεση της Νίμπουργκ. 5. Μαζεύει φόλο, εκπληκτικό κάρφωμα από το Ρέι, ο οποίος στη λήξη του χρόνου ήρθε να αγκαλιάσει το καλάθι και να βάλει την Ίμπουργκ μπροστά με 4 πόντους. 17 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Όλος ο χρόνος θα είναι στα χέρια της Μπεζίκτας, με ένα δευτερόλεπτο ίσως να περισσέψει, εκτός άμα το εύστοχο τρίποντο. Όχι, αστοχή ο Κλάρκ από την αδύναμη πλευρά. Πολύ ωραίος ελιγμός. 6.75 ρακέτα και τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Περάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε σε λίγο και πάλι κοντά σας. Καλησπέρα, επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας και την Νίμπουργκ να έχουν πετύχει από ένα καλάθι σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. 9 και 10 γράφει το κοντέρ στην Μπεσίκτας Αρένα. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης της Νίμπουργκ. Η μπάλα θα επανέλθει από την τελική γραμμή. 27-29 το σκορ. Ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων και στο μικρόφωνο ο Χάρης Μανουλίδης. Η Μπεσίκτας, η οποία έχει πάρει πολλούς πόντους από τις ελεύθερες βολές της, η οποία έχει ευστοχή σε 5 από τις 6 βολές οι οποίες έχουν δοθεί στα χέρια της, με την Νίμπουργκ να είναι ευστοχή στη μία από τη συνολικά μία που έχει κερδίσει. Αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο είναι η Μπεσίκτας αριστερά, όπως επιτίθεται στην Κωνσταντινούπολη, στον Μπεσίκτας Αρένα. Για να δούμε, ο Κλάρκ κόβεται με φάουλ όμως την ώρα που πήγαινε να εκτελέσει και θα του πιστωθούν δύο βολές που θα το φέρουν πιο κοντά στο να τις πετύχει και να σχηματίσει το 29-29 στο φωτεινό πίνακα. Είναι άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, που μαζεύουν το επιθετικό rebound οι παίκτες της Νίμπουργκ.
Έχει πέσει το ποσοστό μετά από τις δύο αυτές άστοχες βολές για την Μπεσίκτας, η οποία πλέον ευστοχεί με 62,5% στα τρίποντα. Συγγνώμη στις βολές. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Μπεσίκτας, η οποία είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, έχοντας όμως σήμερα μια δύσκολη αντίπαλο, και αυτό φαίνεται ότι δυσκολεύει, φαίνεται από τα πρώτα λεπτά. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Άνταμς, ο οποίος απαντάει και δίνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στην τουρκική ομάδα, και το 30-29 να σχηματίζει στο φωτεινό πίνακα. Time out τώρα από τον προπονητή της Νίμπουργκ, που βλέπει την ομάδα του να υστερεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Περνάει σε ένα time out και εμείς σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγων δευτερολέπτων. Πανερχόμαστε στην Μπεσίκτας Αρίνα. Οδηγίες από τον προπονητή της Νίμπουργκ, ώστε να μπορέσει να επανέλθει στο σκορ. Το 30-29 τη φέρνει για πρώτη φορά πίσω στο σκορ. 8 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου και το ημίχρονο στην Τουρκία. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα στιγματίζεται και από τους πολλούς φιλάθλους οι οποίοι έχουν κατακλείσει την Μπεσίκτας Αρίνα. Για να δούμε, η προσπάθεια κατά τη ρακέτα. Η μπάλα έξω στην αδρένουμε πλευρά. Ένα εύστοχο καλάθι από την Ίμπουργκ, η οποία ξαναμπαίνει μπροστά στο σκορ. Ο Άνταμς είναι αυτός ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα ακολουθήσουν οι τίτλοι ειδήσεων από τον Ερευνητικό Οργανισμό Λίρων. Μαζί θα είμαστε ξανά πίσω σε λίγα λεπτά. Επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων για το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπεσίκτας και την Ίμπουργκ, το οποίο έχει ανατραπεί τελείως τα λίγα λεπτά που λείψαμε, και πλέον το σκορ είναι 43-33 υπέρ της Μπεσίκτας. 4-7 για τη λήξη του δεκαλέπτου, 14 δευτερόλεπτα για την Μπεσίκτας. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τραυματισμό στο Σαν Λί, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο έδαφος. Για να δούμε. Με τη μονομαχία με το Ρέι, νομίζω έχει τυπήσει ο παίκτης της Μπεσίκτας. Σηκώνεται, το τραύμα ήταν στο κεφάλι. Ο Σαν Λί με το νούμερο 21 ήταν αυτός ο οποίος είχε τραυματιστεί. Για την Μπεσίκτας με το νούμερο 9 ο Άνταμς. Με το νούμερο 14 ο Άνταμς και 9 πόντους είναι αυτός ο οποίος την οδηγεί. Ενώ από την αντίπερα όχθη στη τσέχικη ομάδα, προβάδισμα στο σκορ, ο παίκτης που έχει προβάδισμα στο σκορ είναι ο Κρίτζ, ο οποίος με 7 πόντους δίνει ανάσες στην άμυνα της, στην επίθεση της Νίμπουργκ. Νέο καλάθι από τον Σανίλ, ο οποίος μετά την πολύ όμορφη ασίστ του Σιπαχή ήταν αυτός ο οποίος μπόρεσε και κέρδισε κατά κράτο τους αντιπάλους κατά του ζωγραφιστό και σχημάτισε 45-33 που είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Φάουλ τώρα για την Ίμπουργκ, το οποίο κερδίζει ο Ρέι και θα εκτελέσει δύο βολές. Το φάουλ κερδίθηκε από το Σιπαχή, ο οποίος έχει αγωνιστεί 9 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, έχοντας 2 στις 2 βολές, 2 rebound και 3 assist και συνολικά 7 πόντους για την ομάδα της Μπεσίκτας. Η Νίμπουργκ τώρα ανοίγει το παιχνίδι, αλλά στοχεί στο τρίποντο, με το Σαν Λί να μαζεύει το αμυντικό rebound. Για να δούμε. Ο Κλάρκ,
πολύ ωραίο καλάθι και πολύ ωραία προσπάθεια και το 47-33, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το σκορ του αγώνα, 3-18 για τη λήξη, 19 δευτερόλεπτο για την επίθεση της Νίμπουργκ, η οποία όμως κόβεται, καθώς το κλείσμα του Ντίμπλερ ήταν αυτό το οποίο έδωσε την κατοχή και πάλι στους Τούρκους. Για να δούμε τι θα κάνουν. Ο Μπάρακ κλέβει και αυτό στην πάσα και ωραία είναι αυτός που φεύγει στον ευνηδιασμό. Η σταυρωτή τρίπλα, πολύ ωραία. Έξω η μπάλα. Ο Σόμπο... Ο Μπάρακ κερδίζει το φάουλ στην προσπάθειά του να μπει στο ζωγραφιστό και να εκτελέσει ένα lay-up. Βγήκε κερδισμένος, καθώς η Μπεσίκτας από το επόμενο φάουλ μπαίνει στην επικίνδυνη ζώνη. Έχει 3. Ο Ντιμπλέρ είναι αυτός ο οποίος θα βγει από το γήπεδο με τον Μποακίν να παίρνει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραία η λιγμή. Η μπάλα στην αδυνάμενη πλευρά. Δεν τα καταφέρνει. Και ο Σιπαχή είναι αυτός που μαζεύει το rebound έπειτα από την προσπάθεια του Μπάρακ, ο οποίος από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η Νίμπουργκ, αστόχησε. Ωραία από την κορυφή της ρακέτας και με αστοχή στο τρίποντο, αλλά έρχεται ο Strawberry με ένα πολύ ωραίο επιθετικό rebound και ένα follow κάρφωμα να ευστοχίσει τώρα στην αντεπίθεση η Νίμπουργκ. Ο Μποαχίκ αστοχή και ο Κλάρκ μαζεύει το rebound και τώρα η μπάλα για τους Τούρκους. Πολύ ωραία backdoor pass επιχειρήθηκε, όμως μαζεύει ο Σαχίλ κάτω από τη ρακέτα. Ο Μπερίσα, για να δούμε. Ο Μπερίσα παίρνει όλο τον εσωτερικό διάδρομο και φτάνει σε ένα πολύ όμορφο lay-up που φέρνει το 49-35 προβάδισμα για την Μπεσίκτας. Λίγα δευτερόλεπτα διαλύματος καθώς υπάρχει time out και επανερχόμαστε και πάλι μαζί. Επανερχόμαστε και πάλι εδώ πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς βρισκόμαστε στο στούντιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του πολύ όμορφου αυτού παιχνιδιού, το οποίο έχει σημαδεύεται από τις συνεχόμενες ανατροπές στο σκορ. Μία η Νίμπουργκ είναι αυτή η οποία έχει το προβάδισμα, έπειτα η Μπεσίκτας ανακτά και είναι αυτή τη στιγμή σε θέση οδηγού. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. 49-35 το σκορ. Πολύ ωραία η λιγμή. Για να δούμε. Στην κορυφή της ρακέτας θα επιχειρήσει το τρίποντο. Όχι. Κλέβει όμως ωραία, πολύ έξυπνα. Και παίρνει το διάδρομο. Κερδίζει όμως και το φάουλ από τον Strawberry, ο οποίος στην προσπάθειά του να ανακόψει τον αντίπαλό του, ο οποίος είχε πάρει όλη τη διαδρομή προς τη ρακέτα, υπέπεσε σε φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο για την Μπεσίκτας. 4 έχει και η Νίμπουργκ, 1 για 16 για τη λήξη του δεκαλέπτου, 49-35. Φαίνεται ότι το ημίχρονο θα βρει την Μπεσίκτας σε θέση οδηγού. Οι γηπεδούχοι επανήλθαν εντυπωσιακά στο δεύτερο δεκάλεπτο, καθώς το πρώτο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια ήταν πίσω στο σκορ από την αρχή του παιχνιδιού, αλλά στο δεύτερο φαίνεται ότι τα πήγαν περίφημα. Για να δούμε όμως. Η Νίμπουργκ. Ω, φοβερό στοπ! Φοβερό στοπ από τον Κλάρκ, ο οποίος σταμάτησε τον Μπερίσα με μια εντυπωσιακή τάπα. Και τώρα η κατοχή για την Μπεσίκτας. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου και τη λήξη της επίθεσης. Σιπάει, λάθος. Έρχεται όμως ο ίδιος να μαζέψει το rebound και να πετύχει με το δίποντο και να φέρει το σκορ στο 51-35. Πολύ ωραίο καλάθι. Τώρα στην αντίπερα όχθη με τον Μπόμπλα να είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει. 7 δευτερόλεπτα για την Μπεσίκτας.
Για να δούμε, ο Σόμπο Τζαπάν έχει την μπάλα. Για να δούμε τι θα επιχειρήσει. Πάει σε ένα σουτ δύο πόντων, πατάει γραμμή. Αστοχή, ο Κλάρκ μαζεύει το rebound. Για να δούμε ένα τρίποντο. Η μπάλα πηγαίνει εκτός και υπάρχει λήξη δεκαλέπτου. Λήξη ημιχρόνου 51-37. Το σκορ στην Μπεσίκτας Αρένα στην Κωνσταντινούπολη. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε για μερικά λεπτά αυτή τη φορά και θα επανέλθουμε μαζί για την δραματική συνέχεια που ίσως και ελπίζουμε να έχει το παιχνίδι και να σας κρατήσει όλη η αγωνία. Επανερχόμαστε σε λίγο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε. 51-37 το σκορ αυτή τη στιγμή στην Μπεσίκτας Αρένα στην Κωνσταντινούπολη. 30 δευτερόλεπτα μόλις μετά την έναρξη. Εκπληκτικό στόπ αυτή τη στιγμή από το Wins, ο οποίος μπροστά στο πρόσωπο του Πούρλα του κόβει τη φόρα και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Μπεσίκτας έχει μπει με πολύ ωραίο αέρα, έτοιμη να υπερασπιστεί το προβάδισμά της. Η Νίμπουργκ όμως ευστοχή σε ένα σου τριών πόντων, το οποίο τη φέρνει πιο κοντά στους 11 πόντους η απόσταση αυτή τη στιγμή. Ο Μπερίς ήταν αυτός ο οποίος ευστόχησε. Ο Μπερίς ήταν αυτός ο οποίος ευστόχησε. Και για να δούμε τώρα. Νίμπουργκ με τον Ρέι. Ρέι ελίσσεται. Φέρει την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας. Ρέι. Πολύ ωραίος καλάθι. Και αυτό τριών πόντων. Ο Μπέντε ήταν αυτός ο οποίος έκανε την assist. Ο Μπερίσα ευστόχησε μετά από το κλέψιμο το οποίο είχε επιχειρήσει ο πάλι ο ίδιος παίκτης. 6 στα 14 και 6 στα 19 τα τρίποντα και τις δύο ομάδες με την Μπεσίκτας να έχει το προβάδισμα. 51-43. Πολύ ωραίος ελιγμός από τον Κλάρκ. Πολύ ωραίο καλάθι. Ο Άνταμς ήταν αυτός που μοίρασε την assist. Ο Λόρενς έχασε το layup. Έπειτα από την προσπάθεια του Ray, το lay-up του playmaker της Νίμπουργκ, ο οποίος όμως δεν τα κατάφερε να ευστοχίσει. Προβληματισμός και νεύρα φαίνεται ότι κυριαρχούν στους χαρακτηρισμούς που μπορεί να περιγράψουν τον προπονητή της Μπεσίκτας. Έπειτα από το λάθος του παίκτη του. Και τώρα η κατοχή αλλάζει χέρια. Πήγε να περάσει μια πολύ έξυπνη πάσα ο Ρέι. Αστοχή, όμως έρχεται να ξαναπάρει την μπάλα ο Πετέρκα, ο οποίος θα δοκιμάσει, φαίνεται ότι διστάζει. Όχι, τελικά θα επιχειρήσει ένα σου τριών πόντων. Άστοχος. Το rebound το παίρνει ο Άνταμς. Και ο Μπερίσα υποκύπτει σε αμυντικό φάουλ πάνω στον Άνταμς την ώρα που προσπαθούσε να ανακόψει τον ευνηδιασμό του. Ο Κλάρκ για τους γηπεδούκους είναι πρώτος σε πόντους, με τον Μπερίσα να ακολουθεί για τους Τσέχους. Σε assist πάλι πρώτος ο Κλάρκ με 6, ενώ ο Άνταμς είναι αυτός ο οποίος έχει μοιράσει 3 assist. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο για τους γηπεδούκους είναι ο Κλάρκ, ο Άνταμς, ο Στρόμπερι, ο Παλάσιος, ο Βίμς. Ενώ για τους φιλοξενούμενους της Νίμπουργκ, ο Πέντα, ο Πάμπλα, ο Λόρενς, ο Μπερίσα και ο Πατρέκα είναι αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Το 53-43 διαγράφεται, ενώ η ψαλίδα υπάρχει, είναι στους 10 πόντους. 58% φαίνεται ότι... Το 58% που ευστοχεί η Μπεσίκτας από τα σούτ εντός παιδιάς είναι αυτό που της δίνει το προβάδισμα, τους 10 πόντους, καθώς στα τρίποντα με ένα ποσοστό 43% φαίνεται λίγο πιο αδύναμη. Για να δούμε τώρα, υπάρχουν διαβουλεύσεις ανάμεσα στους προπονητές και τους παίκτες των δύο ομάδων. Και η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει στους παίκτες
Για να δούμε η μπάλα πηγαίνει για την Μπεσίκτας, η οποία έχει 17 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Για να δούμε η ελιγμή κατά τη ρακέτα, το μπλοκ, δεύτερο μπλοκ, φάουλ. Μία φάση, το φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Μπέντα. Ο Παλάσιος το κέρδισε βάζοντας μπροστά το σώμα του και τη σωματοδομή του. Κατάφερε να εξασφαλίσει τους δύο πόντους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή του δίνουν την ευκαιρία, τις δύο βολές που δίνουν την ευκαιρία για να ευστοχίσει σε καλάθι. Δύο πόντων έμεσο βέβαια, καθώς άμα αυτό θα γίνει μόνο άμα ευστοχίσει δύο βολές. Είναι άστοχος την πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει ο παίκτης της Μπεσίκτας στη δεύτερη προσπάθειά του. Τελικά το σκορ παραμένει όπως έχει. Για να δούμε, ο Κλάρκ μαζεύει την μπάλα κατά τη ρακέτα του, ασφαλίζοντας την περιοχή γύρω του και μοιράζοντας πολύ ωραία την μπάσα, έχοντας εξασφαλίσει το ριμπότο έπειτα από το άστοχο σου τριών πόντων του Πούρπλα, ο οποίος δεν κατάφερε να ευστοχίσει από τα 6.75 παρακαλώ. Διστάζει στο καλάθι, για να δούμε, η μπάλα έξω. Προσπάθεια ξανά, το rebound, όχι, ο Σόμπο Τζαπάν δεν τα κατάφερε. Ο Παλάσιος έχασε το καλάθι. Και τώρα η μπάλα ξανά για τα χέρια των φιλοξενούμενων. Το 53-43 παραμένει, το σκορ δεν έχει αλλάξει τα τελευταία λεπτά. Για να δούμε μετά 6.75. Πολύ ωραίο καλάθι, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, να πηδά ξανά. Και όχι, ο Κλάρκ είναι αυτός ο οποίος θα ξανασφαλίσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Για να δούμε. Κλάρκ από τα 6.75, εκπληκτικό καλάθι. Μάζεψε την μπάλα, την προώθησε στην επίθεση και με ένα πολύ ωραίο τρίποντο από την κορυφή της ρακέτας δίνει αέρα 13 πόντων στην ομάδα του. Η Μπεσίκτας, η οποία έχει επανέλθει για τα καλά έπειτα από το πρώτο κακό της δεκάλεπτο, φαίνεται ότι είναι αδίστακτη στη συνέχεια και τιμωρεί τους αντιπάλους της. Φοβερός Κλάρκ με ένα πίστευτο στατιστικό να τον συνοδεύει, δημιουργεί και εκτελεί με φανταστικό τρόπο. Έχει 8 rebound τα οποία συνοδεύονται και από 15 πόντους και τον κάνουν τον απόλυτο πρωταγωνιστή αυτή τη στιγμή μέσα στο τερέν. Ο Κλάρκ, ο οποίος είναι ο καθοδηγητής της ομάδας, ειδικά στην τρίτη περίοδο την οποία διανύουμε, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή την ώρα η εξέλιξη η οποία υπάρχει στο κλειστό της Πηλέας, με τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά της Χολών με 48-42 στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Ένα αποτέλεσμα το οποίο τον βοηθάει, καθώς είναι ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για το δικέφαλο του Βορρά. Ας περάσουμε όμως τώρα στο δικό μας παιχνίδι, όπου μειώνει η Νίμπουργκ με τον Ρέι στο 56-45 έπειτα από σουτ 2 πόντων. Ωραία αλλαγή κατοχής. Για να δούμε το σουτ από τον... Για να δούμε το σουτ από τον Strawberry. Ο Ρέι μαζεύει πολύ ψηλά. Μαζεύει πολύ ψηλά την μπάλα και θα τρέξει έναν ευνηδιασμό. Αλλαγή τώρα για την Μπεσίκτας. Ο Άνταμς είναι αυτός ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ ο Σιπαχή θα πάρει τη θέση του με το νούμερο 25. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει προσφέρει πολλές ανατροπές σκορ. Για να δούμε. Όχι. Ένα πολύ καλό σουτ, το οποίο όμως δεν στέφτηκε από επιτυχία, καθώς είναι και λίγο άτυχος, πρέπει να σημειωθεί, ο παίκτης της Νίμπουργκ, ο οποίος έχει πολύ εύστοχα πολλές, έχει πάρει πολλές προσπάθειες, αλλά έχει ευστοχήσει σε πολύ λίγες σχετικά με τα στατιστικά του.
Ένας Ρέι ο οποίος έχει 5 rebound, 2 assist και 4 πόντους, έχοντας αγωνιστεί σε 11 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή τον περισσότερο χρόνο στον αγώνα τον έχει πάρει από πλευράς Νίμπουργκ ο Μπέντα, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο με 14 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, έχοντας μόλις 6 πόντους, κανένα rebound και μία assist. 6 πόντοι οι οποίοι είναι από τα 3 στα 5 σούτ τα οποία έχει ευστοχίσει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή time out και εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγων δευτερολέπτων και πάλι κοντά σας σε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 56-49 το σκορ αυτή τη στιγμή στην Μπεσίκτας Αρένα. Ο Πέντε ήταν αυτός ο οποίος μείωσε για την Νίμπουργκ έπειτα από ένα πολύ ωραίο lay-up. Οι Τσέχοι φαίνεται ότι έχουν ανακτήσει λίγο την φόρμα τους από το πρώτο δεκάλεπτο και κάνουν την ίστατη προσπάθεια για να επανέλθουν έστω και αργά στο τέλος της τρίτης περίοδου στο παιχνίδι. Όμως για να δούμε αυτό το καλάθι της Μπεσίκτας, όχι, δεν θα ευστοχίσει. Σε ένα πολύ ωραίο τρίποντο που επιχείρησε ο Ντιμπλέρ, όμως ο Ρέι ήταν αυτός ο οποίος φαίνεται από την αντίστοιχη πλευρά απέναντι αστοχή και αυτός, και το rebound τελικά στον Ντιμπλέρ, ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα και θα προσπαθήσει να βγάλει την ομάδα του σε ένα σετ παιχνίδι. Πολύ ωραία προσπάθεια, για να δούμε, σπάει την μπάλα. Η μπάλα αλλάζει χέρια. Ένα καλάθι, αναπηδάει μπάλα στη ρακέτα. Ο Μπέντεν αυτός ο οποίος θα υποπέσει σε φάουλ την ώρα που προσπαθήσει να μαζέψει το rebound πάνω στο Σανλί, ο οποίος θα πάει στη γραμμή των βολών. Στην προσπάθειά τους οι δύο υψηλόσωμοι παίκτες να πάρουν το rebound υπήρξαν κάποια μάχη κατά τη ρακέτα και έτσι χρεώθηκε το φάουλ στο Μπέντα. Δύο βολές, για να δούμε. Ο Σανλί έτοιμος για να εκτελέσει την πρώτη. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Σανλί. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη. Για να δούμε, ετοιμάζεται, σουτάρει και ευστοχή και στη δεύτερη. 58-49, 9 πόντι απόσταση για τις δύο ομάδες, οι οποίες φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρεται για μεγάλες συγκινήσεις και ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα σημαδεύεται από ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, καθώς είναι χέρι-χέρι στο βαθμολογικό πίνακα. Σίγουρα νομίζουμε ότι οι δύο αυτές ομάδες ήταν, αν μπορεί να μας επιτραπεί η έκφραση, τα φαβορί του ομίλου και τώρα μάχονται για μία θέση, καθώς ο βαθμός που θα πάρουν θα τους εξασφαλίσει την σιγουριά της δεύτερης θέσης στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Ρέι τώρα τρέχει στην αντίπερα όχθη, 15 δευτερόλεπτα, σπάει την μπάλα έξω. Πολύ ωραίο καλάθι τριών πόντων, το οποίο χρειώντας τον Viral μετά την assist του Ray, ο Viral ο οποίος έχει, αυτό ήταν το πρώτο καλάθι, έχει επίσης δύο assist στα 7 και 55 δευτερόλεπτα λεπτά που έχει ανηγωνιστεί. Για να δούμε η μπάλα στην αντίθετη πλευρά. Ο Strawberry, εκπληκτικό καλάθι από τα 7 μέτρα. Εκπληκτικό καλάθι τριών πόντων και 63-54. Δεν αφήνουν σε ησυχία επέκτηση στην Μπεσίκτας αυτού του Νίμπουργκ. Κάθε φορά που πάνε τους πλησιάσουν ανοίγουν κι άλλο την ψαλίδα. Ο Ρέι τρέχει στην απέναντι πλευρά. Αστοχή στο καλάθι, όμως ο Strawberry ήταν αυτός ο οποίος υπέπεσε σε φάουλ και δίνει την ευκαιρία στο Βαράλ να επαναφέρει την μπάλα από την πλανή γραμμή. Ο Βαράλ ο οποίος είχε πασάρει πριν του γίνει το φάουλ στον Ρέι, αλλά αυτός αστόχησε στο σουτ τριών πόντων. Ρέι οργάνωσε του παιχνιδιού. Backdoor πάσα για το Βαϊράλ. Βαϊράλ μοιράζει για αυτός έξω. Ξανά Βαϊράλ παίρνει την μπάλα στα χέρια του.
Σπάει την μπάλα κατά το καλάθι. Πολύ ώρα προσπάθεια και προσπαθεί να κάνει το rebound. Αλλά τελικά υποπέπτει σε φάουλ. Ο Μπάρακ ήταν αυτός. Πάνω στον Strawberry έκανε το φάουλ την ώρα που προσπάθησε να μπει στη διαδικασία lay-up. Νομίζουμε και ότι τα τελευταίο λεπτό δεν θα αλλάξει πολλά στον πίνακα του σκορ. Ίσως μεγαλώσει ή μικρή είναι ελάχιστη διαφορά. Το 4ο δεκάλεπτο είναι αυτό που θα σημαδέψει το παιχνίδι και θα δούμε κατά πόσο η Νίμπουργκ μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να φύγει με το διπλό από την έδρα της Μπεσίκτας. Κάποιες ιαχές κυριαρχούν στο γήπεδο από τους οπαδούς Μπεσίκτας που προσπαθούν να δώσουν όθηση στην ομάδα τους για τα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα. Μπεσίκτας, η οποία βρίσκεται στη θέση άμυνας αυτή τη στιγμή. Μπεσίκτας τώρα προσπαθεί. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Πετέρκα, ο οποίος παίρνει την ασίστ στο Βαϊράλ, ο οποίος τα τελευταία δευτερόλεπτα φαίνεται ότι έχει καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι των Τσέχων. Και οι 8 πόντοι που υπάρχουν σε διαφορά δεν λένε πολλά για τη συνέχεια. Για να δούμε. Πολύ ωραία παλικαρίσια προσπάθεια, αν μας επιτρέπετε η έκφραση. Ο Τουσανλή, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ και θα βρεθεί στη γραμμή των βολών. Μια πολύ ωραία προσπάθεια με τα μπλο ευστόχηση ο Σανλή. Και τώρα για να το δούμε στην μία επιπλέον βολή. 67-57 το σκορ. Για να δούμε τι θα αλλάξει τελευταία 15 δευτερόλεπτα και 6 κλάσματα του δευτερολέπτου. Ο Σανλή με 10 πόντους βρίσκεται πίσω από τον Κλάρκ στον πίνακα το σκόρερ. Μαζεύει το rebound ο Πετέρκα και ο Ρέι είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την επίθεση. Ρέι οπλίζει από τα 7 μέτρα. Εκπληκτικό καλάθι, κυρίες και κύριοι. Ο Ρέι δίνει απάντηση στην Μπεσίκτας και οδηγεί τις ομάδες στο 67-60 για το τέλος του τρίτης περίοδου. Λίγα λεπτά διαφημίσεις και πάλι κοντά για τη δραματική συνέχεια που θα ακολουθήσει. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και αυτό το ξέρει καλά η Χριστίνα και Πρόδρομος. Δείς αναμάρτητος. Κάθε Τρίτη. Στις 10 το βράδυ. Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε. Τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές. Για να δούμε τι θα μπορέσει να αλλάξει ο προπονητής της Νίμπουργκ, καθώς οι οδηγίες του φαίνονται να πιάνουν τόπο. Νομίζω ότι τα τελευταία 10 λεπτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή έτοιμα να ξεκινήσουν τη ροή τους στον πίνακα απέναντί μας, θα κρίνουν κατά πολύ την βαθμολογική θέση των δύο ομάδων. Οι δύο προπονητές ίσως προσπαθήσουν να αφυπνίσουν τους παίκτες τους, καθώς πολλές φορές σε τέτοια παιχνίδια το νεύρο είναι αυτό που θα δώσει εύκολους πόντους και ίσως και τα rebound, καθώς θα δώσουν δεύτερες επιθέσεις, δεύτερες ευκαιρίες στην ομάδα να κερδίσει ή να αναχαιτήσει κάποια προσπάθεια. Πρωταγωνιστές αυτά τα 30 αγωνιστικά λεπτά έχουν αποδειχτεί ο Κλάρκ με 15 πόντους, ενώ ο Μπερίσα από την απέναντι πλευρά της τσεχικής Νίμπουργκ είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν τις ομάδες με 15 και 10 πόντους αντίστοιχα. Στα rebound ο Κλάρκ και ο Ρέι με 8 και 5 είναι ισοτήρες κατά από τις δύο ρακέτες. Για να περάσουμε όμως σε αγωνιστική δράση, ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο, 67-60, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων και Χάρης Μανολίδης στο μικρόφωνο. Η πολύ ωραία πάσα, ελιγμή από τους παίκτες της Μπεσίκτας στα 6.75, σπάει μπάλα, πολύ ωραία, οπλίζει και ευστοχή, πολύ ωραίο καλάθι από τον Wims, ο οποίος με ένα τρίποντο δίνει ξανά αέρα 10 πόντων στην γηπεδούχο Μπεσίκτας. Ο Άνταμς ήταν αυτός ο οποίος έκανε την ασίστ και τώρα τρέχει στην αντίπαλη πλευρά ο Ρέι.
και με ένα πολύ όμορφο λέει έχοντας πάρει τον εσωτερικό διάδρομο έπειτα από ασίστ του Άνταμς. Είναι αυτός ο οποίος θα ευστοχήσει. Τώρα rebound από ποιον, rebound από τον Μποαχίν, ο οποίος βγάζει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Παίρνει όμως το φάουλ από τον Wims. Ο Μποαχίκ, ο οποίος φάνηκε να προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στον ευνηδιασμό, όμως δεν τα κατάφερε. Ο Μποαχίν ήταν αυτός ο οποίος τον ο Wims ήταν αυτός ο οποίος τον σταμάτησε και έδωσε την ευκαιρία στην Νίμπορκ να πάρει ξανά μια επίθεση 17 δευτερολέπτων όπως έχει κυλήσει το χρονόμετρο. Wims. Πολύ ωραίο μακρινό lay-up, το οποίο όμως θα συνοδευτεί και από μια επιπλέον βολή. Το φάουλ το οποίο κέρδισε από το Wims ο Βαρουράλ. Για να δούμε άμα θα μπορέσει να μειώσει τους 5. Για να δούμε, εύστοχος την μοναδική βολή του οποία είχε και το έμεσο τρίποντο, είναι γεγονός. 70-65 το σκορ στην Κωνσταντινούπολη. Η Μπεσίκτας έχει αυτή τη στιγμή την κατοχή. Η Μπεσίκτας. Αλλαγή. Ναι, νομίζω ότι η μπάλα αλλάζει χέρια και πηγαίνει για την Νίμπουργκ στη θέση του Σανλή. Περνάει ο Παλάσιος για την τουρκική ομάδα. Ο Παλάσιος, ο οποίος στα λεπτά τα οποία έχει αγωνιστεί και είναι περίπου 14,5, έχει σημειώσει 5 πόντους, 6 rebound, 1 assist και έχει γενικά μια καλή εικόνα, έχει βοηθήσει την ομάδα του. Και αυτό νομίζω ότι έκανε τον προπονητή να τον ξεκουράσει τα προηγούμενα λεπτά και να το βάλει φρέσκο για τα 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα τα οποία απομένουν μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. 5 πόντια απόσταση για τις δύο ομάδες, με την Μπεσίκτας συνεχόμενα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά να βρίσκεται σε θέση οδηγού. Ένα παιχνίδι που κρατάει πολύ ωραία reverse κίνηση, η οποία ήταν την επιχείρηση ο Άνταμς. Όμως πήρε το φάουλ από το Viral και τώρα ο Άνταμς είναι αυτός ο οποίος θα έχει ξανά την μπάλα στα χέρια του για την επαναφορά. Επαναφορά η οποία θα συνοδευτεί από δύο βολές. Ο Strawberry είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει θέση του Dibbler, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στα λεπτά τα οποία έχει αγωνιστεί. Και τώρα άστοχος στην πρώτη ο Άνταμς. Για να δούμε, θα κάνει τη δεύτερη. Άμα ευστοχήσει, το σκορ γίνεται 71-65. Για να δούμε. Άνταμς. Πολύ ωραία προσπάθεια. Απευθείας η μπάλα στο καλάθι. Και 71-65 χωρίς τη χρήση ταμπλό. Η Νίμπουργκ πρέπει να βιαστεί. Πρέπει να κάνει κάτι ώστε να μπορέσει να ανακτήσει το προβάδισμα. 6 πόντοι τη χωρίζουν από την Μπεσίκτας. Αλλά φαίνεται ότι οι Τσέχοι δεν πείθουνε ότι μπορούν να το κάνουν, καθώς κάθε φορά που προσπαθούν να μειώσουν την ψαλίδα, η Μπεσίκτας είναι αυτή η οποία την ανοίγει λίγο παραπάνω και μετά γίνεται, επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση. Όμως τώρα οι Τσέχοι θα κερδίσουν, να παίρνουν το καλάθι και θα επιδιώξουν ένα έμεσο τρίποντο με τον Μποαχίν να βρίσκεται στη γραμμή των βολών. Ο Μποαχίν, για να δούμε. Για να δούμε, είναι άστοχος στη βολή του, μαζεύει το rebound. Ποιος... Η μπάλα είναι σίγουρα για την Μπεσίκτας. Και επαναφορά 22 δευτερόλεπτα, 7-40 για την λήξη. 10-18 ελεύθερες βολές για την Μπεσίκτας, 2-3 για την Νίμπουργκ. Για να δούμε το τρίποντο. Τρίποντο για την Μπεσίκτας. Πολύ ωραία προσπάθεια μέσα από τα 6.75. Ο Παλάσιος, όχι, ο Wims ήταν αυτός, έπειτα από την ασίστ του Παλάσιος και φάουλ κιόλας, θα πάει για το τετράποντο ο Wims, έπειτα από το καλάθι και φάουλ το οποίο μπόρεσε και κέρδισε. Αυτό που σας λέγαμε και πριν, ότι κάθε φορά που η Νίμπουργκ φτάνει στο σκόρ, η Μπεσίκτας βρίσκει έναν τρόπο να ανοίγει όλο και λίγο παραπάνω την ψαλίδα.
Κάτι το οποίο φαίνεται από αυτή τη φάση. Ο Wims θα προσπαθήσει για το έμεσο τετράποντο. Wims. Ευστοχή και 75-67. 9 οι πόντοι που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Πολύ ωραία προσπάθεια, λιγμή, φάουλ, ναι, ωραία, πιστώνεται το φάουλ στο Βαϊράλ, το οποίο κέρδισε από τον Άνταμς. Δύο βολές για τον παίκτη της τσεχικής ομάδας. Νομίζω ότι οι βολές θα παίξουν ρόλο στα τελευταία λεπτά, καθώς η Μπεσίκτας έχει ήδη κάνει 4 φάουλ. Και αυτό είναι ένα προβάδισμα για την Ιμπουρκ, η οποία βρίσκεται μόλις με 2 στον πίνακά της να ξεχωρίζουν. Εύστοχος στην δεύτερη βολή, 75-68. Εύστοχος και στις δύο βολές ήταν ο παίκτης της Ιμπουρκ, ο οποίος έχει πολύ ωραία συμμετοχή, έχει αγωνιστεί 13 λεπτά περίπου, έχει 3 assist και 7 πόντους, οι οποίοι όμως είναι και 7 πολύ σημαντικοί και έχουν δώσει αέρα και ανάσες πολλές φορές σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Η Μπεσίκτας έχει ένα προβάδισμα το οποίο διατηρεί από την αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Πρέπει να εξασφαλίσει αυτή την απόσταση για να μπορέσει να είναι αυτή η οποία θα χαιρετήσει το κοινό της χαρούμενη. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Στρόμπερι, ο οποίος έφυγε στον ευνηδιασμό και με ένα πολύ ωραίο βήμα πίσω ελευθερώθηκε και όπλησε για τους 3 πόντους. 78-68, 10 πόντοι πάλι απόσταση. Ο Στρόμπερι μαζεύει το rebound έπειτα από το άστοχο σουτ. Για να δούμε ο Άνταμς. Πολύ ωραίο καλάθι και 80-68. Ανοίγει και άλλο η ψαλίδα. Για να δούμε πού θα φτάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Time out. Διακοπή για διαφημίσεις και πάλι κοντά σε λίγο. Επιστροφή στην Μπεσίκτας Αρίνα. Ο Ρέι μοιράζει πάρα πολύ ωραία. Ο Χάρις. Αστοχή σε σου 3 πόντων. Ο Ρέι παίρνει το rebound. Ο Άνταμς είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον Ρέι την ώρα της προσπάθειας για το rebound. Και όπως είπαμε, η Νίμπουρκ είναι αυτή η οποία θα φτάσει πρώτη στη γραμμή των βολών. Η Μπεσίκτας έχει συμπληρώσει την πεντάδα των φάουλ της και πλέον μετά από κάθε επαφή που θα χρεώνεται με φάουλ, οι Τσέχοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν το δρόμο προς τη γραμμή των βολών. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτό το avantage που έχουν ώστε να συμπληρώσουν και οι ίδιοι 5 φάουλ. Προς το παρόν ο Ρέι. Ευστοχή στην πρώτη, 80-69. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη βολή του. Εύστοχος και στη δεύτερη, 80-70. 10 πόντοι διαφορά, 5-43 για τη λήξη. Ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρονταν για ένα πολύ όμορφο απόγευμα Τρίτης, καθώς ο ανταγωνισμός των δύο ομάδων είναι εμφανής. Δεν υπάρχει στιγμή χαλάρωσης μέσα στο παιχνίδι. Δύο προπονητές ζουν το παιχνίδι με μεγάλη ένταση, κάτι που φαίνεται στις κινήσεις και στους μορφασμούς. Για να δούμε τώρα. Μπεσίκτας παίρνει το διάδρομο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σιπαχή, ο οποίος ακολουθώντας τον εσωτερικό διάδρομο κάνει το 82-70 και φέρνει την Μπεσίκτας 12 πόντους μπροστά. Ωραία, για να δούμε θα έχει απάντηση. Το σου, το τρίποντο όχι, αστοχή. Και η μπάλα ξανά στα χέρια της Μπεσίκτας με τον Παλάσιο, να είναι αυτός ο οποίος συλλέγει το αμυντικό rebound και θα δώσει την ομάδα του την κατοχή. Ο Σιπαχή μοιράζει. Πολύ ωραίο τρίποντο και εύστοχο. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Άνταμς, ο οποίος δίνει νέο αέρα τριών πόντων και το σκορ 85-70. Time out για τις δύο ομάδες. Με τις τελευταίες οδηγίες ίσως των δύο προπονητών, καθώς έχουν απομείνει μόλις σχεδόν 5 λεπτά, 4 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, μέχρι τη λήξη της τελευταίας περίοδου.
τα δεκάλεπτα μπορούμε να σας τα παρουσιάσουμε και να σας πούμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο το προβάδισμα το είχε η Νίμπουργκ, καθώς είχε σημειώσει 29 πόντους έναντι 25 της Μπεσίκτας, ενώ στη δεύτερη περίοδο μια αντεπίθεση των Τούρκων τους έφερε μπροστά, καθώς σε αντίθεση με την Νίμπουργκ που έπαιξε 8 πόντους, η Μπεσίκτας πέτυχε σχεδόν τους τριπλάσιους, έχοντας 26 πόντους στο καλάθι της. Το τρίτο δεκάλεπτο βρήκε νικητή σε εισαγωγικά τους Τσέχους, οι οποίοι με ένα 23-16 φάνηκε να πλησιάζουν όσο μπορούσαν, αλλά αυτό δεν φάνηκε να είναι ακόμα αρκετό, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται πίσω με 15 πόντους και την Μπεσίκτας όλο και πιο πολύ να ανεβάζει το δίκτυο του σκορ. Για να δούμε οι τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή της Νίμπουργκ. Προσπαθεί να το πάρει τους παίκτες του. Οι δύο προπονητές ζουν πολύ έντονο το παιχνίδι. Φαίνεται ίσως και από τις ενέργειές τους δύο πάγκους. Έχουν πολύ συχνή επαφή και με τους διαιτητές και μια νευρικότητα τους χαρακτηρίζει. Για να δούμε, ωραίοι. Ρέι παίρνει όλο το διάδρομο, Ρέι δεν τα καταφέρνει, όμως η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Είχε πάρει πολύ ωραία προσπάθεια ο Ρέι, αλλά ανακόπηκε και η κατοχή αλλάζει χέρια, καθώς έχει πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο για τη Νίμπουργκ ο Ουρμπάν και τη θέση του πήρε ο Πετέρκα, ενώ αντίστοιχη αλλαγή έγινε και μόλις τώρα για την Νίμπουργκ. Ο Μπερίσα ήταν αυτός ο οποίος θα βγει και ο Ρέι θα μπει και ο Ρέι είναι αυτός που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δραματικά τα τελευταία λεπτά, 4 και 30 για τη λήξη. Η Μπεσίκτας έχει την κατοχή. Ο Σιπαχή. Ο Στρόμπερι, ο Πλίζη. Εκπληκτικό καλάθι. Εκπληκτικό καλάθι, καλάθι που ίσως είναι το τέλος της Νίρμπουργκ, καθώς η διαφορά έχει εκτοξευθεί στους 18 πόντους. 4 και 10 για την λήξη. Έχουμε δει πολλά στον χώρο του μπάσκετ, όμως είναι μια διαφορά που φαίνεται ότι ίσως δυσκολέψει αρκετά την Νίρμπουργκ και θα φαίνεται και μεγάλη ανατροπή άμα καταφέρει και γυρίσει το σκορ. Για να δούμε. Τρέχει στην αντεπίθεση. Ο Μπερίσα χάνει την κατοχή. Η μπάλα τώρα έξω. Σπάει. Ξαναχάνει το τρίποντο ο Στρόμπερι και μαζεύει την μπάλα ο Σαμπό. Ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλά rebound που έχουν πάρει κατά τις δύο ρακέτες, ο Clark και ο Ray, αντίστοιχα για τις δύο ομάδες. Νέο timeout από την Μπεσίκτας αυτή τη φορά. Φαίνεται ότι οι τελευταίες οδηγίες που θα δώσει ο προπονητής της ίσως είναι καταληκτικές για τη συνέχεια, καθώς πρέπει να εξασφαλίσει λίγο τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να δώσει ίσως οδηγίες πιο πολύ για κάποιους ευνηδιασμούς, για τα φάουλ που πρέπει να μοιραστούν, σε ποιους παίκτες να γίνουν και αν γίνουν σε ποια χρονική στιγμή. Το παιχνίδι έχει πάει ίσως όπως το ήθελε η ομάδα της Μπεσίκτας, καθώς πέρα από το πρώτο κακό της δεκάλεπτο, τα υπόλοιπα την έχουν βρει μπροστά στο σκορ. Μια Μπεσίκτας η οποία θα αναρχηθεί στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, θα πάρει κεφάλι από την Νίμπουργκ και ίσως αυτό είναι καθοριστικό για τη συνέχεια. Να σας ενημερώσουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 2.54 πριν τη λήξη τρίτης περίοδου, βρίσκεται πίσω με 3 πόντους στο κλειστό της Πηλέας, ένα παιχνίδι τελικός για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης η οποία κάνει τα αδύνατα δυνατά, αλλά φαίνεται δύσκολη η αντίπαλος η Σαλόν. Επαναφορά τώρα και η Μπεσίκτας έχει το προβάδισμα 18 πόντων, το οποίο της έχει χαριστεί η Μπεσίκτας. Έχει την κατοχή η Μπεσίκτας. Μοιράζει το παιχνίδι, πολύ ωραίο. Ο Πετέρκα έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο για την Νίμπουργκ, θέση του Μπέντα. Και ο Κλάρκ ήταν αυτός ο οποίος πέρασε ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε. Κατοχή τώρα για τους Τσέχους.
οι οποίοι θα πάνε σε ποιο σετ επίθεση. Το lay-up το οποίο επιχείρησε ο Λόρενς, ο οποίος όμως κέρδισε το φάουλ από τον Παλάσιος. Δύο βολές χειρώνονται για τους, για τους Τούρκους. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τη λίγιστού, με τους 17 πόντους έπειτα από την εύστοχη βολή την οποία εκτέλεσε ο Λόρενς. Για να δούμε θα κάνει και στη δεύτερη βολή του, ίσως μειώσει τους 16 πόντους. Ο Λόρενς, ο οποίος ετοιμάζεται, εκτελεί και η μπάλα μπαίνει, οπότε η διαφορά μειώνει τους 16. Ο Στρόμπερι, εκπληκτική μπαλιά, και βγαίνει ένα πολύ ωραίο κάρφωμα. Είχε ανέβει όλη η άμυνα της Νίμπουργκ μπροστά, βρήκε τον ελεύθερο χώρο και με ένα πολύ ωραίο καλάθι σχημάτισε το 90-72. Καλάθι τριών πόντων, δεν τα καταφέρνει, μαζεύει το rebound ο Λόρενς και βγαίνει στην αντεπίθεση ο Πούντα. Ο Πετέρκα είναι αυτός που με ένα εύστοχο σούτ θα δώσει την διαφορά στους 15 πόντους, 90-75. Φάουλ τώρα. Φάουλ τώρα και οι διαβουλεύσεις σχετικά με, το, με τα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στον πίνακα του στο χρονόμετρο. 90-75. Ένα παιχνίδι το οποίο κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Ακόμα και με τους 15 πόντους σε απόσταση, η Νίμπουργκ πείθει σε ορισμένα διαστήματα του αγώνα ότι μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ. Ίσως μία από αυτές τις ευχάριστες εκπλήξεις ή δυσάρεστη για τους φίλους του Μπεσίκτας να είναι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να δράσει άμεσα, καθώς τα δευτερόλεπτα λιγοστεύουν. Ο Λόρενς τώρα, ο Λόρενς. Λόρενς παίρνει τα βήματα πίσω, παίρνει το χώρο. Λόρενς μοιράζει. Ξανά η μπάλα στα χέρια του. Παίρνει τον ιστορικό διάδρομο, κερδίζει όμως το φάουλ από το Jones. Ο Παλάσιος και τώρα ο Λόρενς, για να δούμε αν θα μπορέσει να ευστοχίσει και να είναι αυτός ο οποίος θα μειώσει ξανά από τη γραμμή των βολών για την Νίμπουργκ σε 90-76. Εύστοχο στην πρώτη βολή, 90-76. 2 και 14 για τη λήξη. Ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ίσως η αναμέτρηση κρύβει πολλές εκπλήξεις. Και μια έκπληξη που δεν συμβαίνει συχνά θα είναι η σημερινή, που ίσως βρει την Νίρμπουργκ σε ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν να έχει κρυθεί, να κάνει μια μεγάλη αντεπίθεση. Η Μπεσίκτας φαίνεται να, να πηγαίνει σε ένα πιο σετ παιχνίδι, να θέλει να ροκανίσει το χρόνο. 4 δευτερόλεπτα, 3, 2, 1, ένα μακρινό τρίποντο, απίστευτο, αλλά δεν πήγε, θα μιλούσαμε για το καλάθι του αγώνα. Ένα καλάθι που ίσως θα ήταν τα αφόπλακα στα όνειρα της Νίμπουργκ να επιστρέψει στο παιχνίδι. Μία Νίμπουργκ η οποία δεν έπεισε σε πολλά σημεία του αγώνα, σε άλλα ήταν καλύτερη, αλλά δεν είχε σταθερότητα στο ρυθμό της και έτσι δεν επετεύχθη το πολυπόθετο διπλό που θα ήθελαν ίσως οι Τσέχοι. Για να δούμε τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα. 6, 5. Η μπάλα ξανά είναι για την Νίμπουργκ. Για να δούμε τώρα. Παλάσιος. Λόρενς. Λόρενς κερδίζει το φάουλ και θα βρεθεί
αντιμέτωπος ξανά, νομίζω, με το καλάθι και τις δύο βολές. Ίσως αυτές οι δύο βολές είναι οι οποίες θα δώσουν νέο ενδιαφέρον, καθώς το 90-73 υπάρχει στον πίνακα. Υπάρχουν διαβουλεύσεις για το σκορ και για το... για τα δευτερόλεπτα τα οποία θα πάρει η Νίμπουργκ στην επίθεσή της. 90-77 το σκορ. Οι διαιτητές συμβουλεύονται το replay ώστε να δώσουν τον κατάλληλο αριθμό δευτερολέπτων στις επιθέσεις των δύο ομάδων. Η μπάλα τελικά αλλάζει χέρια και πηγαίνει για την Μπεσίκτας. Άλλαξαν την απόφαση τους διαιτητές. Η Μπεσίκτας, η οποία φάνηκε να είναι πιο πιστική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, την οποία τη βρήκε πίσω, αλλά στην υπόλοιπη διάρκεια ήταν, είχε σταθερή απόδοση, κράτησε το προβάδισμα, δεν έδωσε δικαιώματα ιδιαίτερα στην Ίμπρουκ να την απειλήσει. Και τώρα, έχοντας βολές απέναντί της, με τον Σιπάη να βρίσκεται στη γραμμή, ίσως διευρύνει το σκόρ της. Όχι, δεν τα καταφέρνει στην πρώτη βολή, για να δούμε τι θα κάνει στη δεύτερη. 90-77 το σκόρ, 49 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή του ο Σιπάη. Πολύ ωραία προσπάθεια, βάζει τη δεύτερη. Και 91-77, 14 πόντους η διαφορά των δύο ομάδων. Η Νίμπουργκ οργανώνει παιχνίδι, ο Λόρενς. Η μπάλα έξω, ίσα-ίσα τη συγκρατεί. Σουτ από τα 6.75, airball. Ο Πετέρκα όμως είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το θετικό rebound. Ο Μπερίς ήταν αυτός ο οποίος δεν μπόρεσε να ευστοχίσει το σουτ. Και τώρα για να δούμε, η Νίμπουργκ έχει την επαναφρά. Βήμα πίσω, πολύ ωραίο καλάθι από τον Μπερίσα, ο οποίος πήρε την ασίστ από τον Λόρενς και ευστόχησε στο 91-80. Για να δούμε, 23 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ίσως η Μπεσίκτας ροκανίσει το χρόνο. Μείνουν 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Νίμπουργκ. 9 πόντοι που χωρίζουν τις δύο ομάδες. 7, 6, 5, 4, 3. Παίρνει την μπάλα και λήξει αγώνα. Εδώ πέρα στην Κωνσταντινούπολη, στη μετάδοση των Οχάρης Μανολίδης από το Μίλτο Σουλτανίο, Μίλτο Σταμπουλή, ο οποίος συνεργάστηκε στη μετάδοση για την ηχοληψία. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα πολύ καλύτερο πρωινό Τετάρτης. Καλό βράδυ.